Οι στιγμές μέσα στο παιχνίδι έχει κατά κόρον. Σίγουρα δεν είναι αυτό το τρόπος λειτουργίας που πρέπει να κάνει ο Άρης, αλλά βρίσκοντας και γρήγορα πίσω στο σκορ και πιέζοντας και πρεσάροντας η ΑΕΚ σε χώρους μπροστά, αυτό είναι μια λύση που γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Ιδιαίτερα από τους μεσές παίρνουν μια τέτοια απόφαση να βγάλουν την μπάλα από το πρέσινγκ, να βγάλουν μια μεγάλη μπάλα. Νομίζω ότι στο πρώτο 20 του δευτέρου ημιχρόνου κυκλοφορήσαμε την μπάλα, προσπαθήσαμε να φέρουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή με σωστό τρόπο και ορθόδοξο. Αλλά όπως είπα και πριν, η πίεση ήταν μεγάλη, μια και είχαμε το δεύτερο γκολ στην πλάτη μας με ένα 2-0. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και προς το τέλος του παιχνιδιού ήταν μια λύση και αυτή στο να μεταφέρουμε γρήγορα την μπάλα στην περιοχή μας. Αλλά θέλω να πιστεύω πέρα από εξαιρέσεις, όπως είπατε, ιδιαίτερα από τους κεντρικούς αμυντικούς που γίνανε μεγάλες μπάλες που δεν έπρεπε να γίνει, γι' αυτό έπρεπε η μπάλα να βγει στα άκρα. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε τουλάχιστον 25 λεφτά να παίξουμε ποδόσφαιρο, να μεταφέρουμε το παιχνίδι όπως σας είπα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και δεν έγινε το γκολ. Νομίζω ότι εκεί ήταν ίσως για μας, δεν δημιουργήσαμε την κλασική, τη μεγάλη ευκαιρία. Δεν κάναμε ένα γκολ για να μπούμε στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Και για το πρώτο θα πω ότι ναι, μεν δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν, θα μπορούσαμε όμως με τα δύο δοκάρια να κάναμε ένα γκολ και το παιχνίδι ενδεχομένως να παίρνει μια άλλη μορφή.